και επιθετικά αλλά και αμυντικά σε κάποιες φάσεις στο γήπεδο. 14η νίκη στο Καραϊσκάκι σε όλες τις διοργανώσεις για τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ έχει συμπληρώσει 5 ήττες στα τελευταία 8 παιχνίδια πρωταθλήματος. Τελευταία νίκη στο Καραϊσκάκι πριν από 4 χρόνια. Έπαιζε χωρίς την Αραούχο, σημαντική απώλεια. Πρώτη αντεπίθεση και πρώτη φάση για την ΑΕΚ. Άμραμπατ, η σέντρα, ο Τσούμπερ δεν πιάνει καλά την κεφαλιά και η μπάλα φεύγει πλάγια, χωρίς να απειλήσει τον Ματσλίξ. Το 8, ο Ακιμπού Καμαρά βρίσκει τον Μπουχαλάκη από πλάγια. Αυτό που δοκιμάζει να σουτάρει προς την εστίαση του Τσιντότα στο πλαϊνό δίχτυ. Και στο 10ο λεπτό, η μεγάλη φάση πάσα τον Μπουχαλάκη στο Μαντί Καμαρά. Η μπάλα, όπως θα δούμε στην επανάληψη, θα κοντράρει στο replay στον Χατζησαφή που κάνει την προβολή και καταλήγει στο δοκάρι. Η μεγάλη στιγμή και εδώ ο Σισε με το μετάλλιο που κάπου το δείχνει στο κινητό τηλέφωνο, το μετάλλιο του Κόπα Αφρικά. Αυτό το γκολ δεν θα μετρήσει ποτέ και όπως θα δούμε και θα εξηγήσει και ο Παναγιώτης Βαρούχας, ακυρώθηκε ως offside. Εδώ είναι το replay στο 25ο λεπτό. Ισορρόπησε η ΑΕΚ το παιχνίδι μετά το 20 λεπτό τουλάχιστον στο και στο πρώτο ημίχρονο. Άμραμπατ θα δοκιμάσει ένα σουτ ο Βάτσλικ σχετικά εύκολα και στο 42 Λιβάι Γκαρσία, Ανσάρι Φάρτ, ο Λαλά έκοψε μπροστά από τον Τσούμπερ η τελευταία φάση του πρώτου μέρους, το 52. Λαλά, ο Τικίνιο δεν πιάνει πολύ καλά την κεφαλιά, σχετικά άνετα ο Τσιντότας. Στο 56, ο Μπουχαλάκης για τον Ονιεκούρου που είχε μπει σαν αλλαγή στο ημίχρονο, από την αρχή του ημιχρόνου, ο Τσιντότας πρόλαβε και βγήκε εγκαίρος. Στο 57, Λιβάη Γκαρσία, ο Μανολάς δεν διώχνει πολύ καλά, όπως έρχεται η μπάλα. Ο Ανσάρι Φάρτο σουτ, πολύ καλά τοποθετημένος ο Βατσλικ. Θα μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα. Στο 65, Σιμάνσκι θα κλέψει την μπάλα. Μια μπαλιά για τον Τσούμπερ και ο Μανολάς εδώ παραλίγο. Θα δούμε και το replay να βάλει αυτό το γκολ. Υπερπροσπάθεια, Βατσλικ και με τη βοήθεια του δοκαριού θα βάλει την μπάλα. Κόρνερ. Και στο 71, πια στο 70 μάλλον, στο 71 θα γίνει φάση. Η σέντρα του Τσούμπερ για τον Ανσάρι Φάρ θα κόψει ο Παπασταθόπουλος. Και θα βάλει και τις φωνές. Το κέντρο του Ολυμπιακού σε εκείνο το διάστημα δεν δούλευε καθόλου καλά. Ο Παπασταθόπουλος και ο Μανολάς είχαν πάρα πολύ δουλειά. Ρέατσουκ στο 84 με τον Καρβάλιο και πάλι ο Ρέατσουκ. Η σέντρα δεν θα μπορέσει να πιάσει την κεφαλιά προς την εστία ο Νιεκούρου. Κόρνερ. Και από αυτό το κόρνερ ο Βαλμπουένα που έχει μπει αλλαγή εκτελεί. Φτάνει μπάλα στον Εμβιλά. Πρώτη προσπάθεια. Δεύτερη προσπάθεια. Ήταν και τυχερός λίγο Εμβιλά. Πήγε πάλι πάνω την μπάλα. Και σκοράρει για το 1-0, θα το ξαναδούμε εδώ. Τσιντότας εδώ κάνει λάθος με το γόνατο Εμβιλά. Κάτι σαν μανσέτα στο βόλεϊ πήγε να κάνει. Και ξανά το γκολ που έκρινε το απόψινο ντέρμπι στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και στο 92 Ελαραμπή και αυτός αλλαγή στο δεύτερο μέρος. Μια καταπληκτική παλιά για τον Ονιεκούρου. Τσιντότας εδώ ενεργεί πάρα πολύ καλά. Και κερδίζει αυτό το τετατέτ στην τελευταία φάση του αγώνα. Έχασε σημαντικές ευκαιρίες και ο Ολυμπιακός, αλλά είπαμε ότι η ΑΕΚ ήταν αυτή που κυρίως είχε τον ανοιχτό χώρο, είχε τους διαδρόμους, μπορούσε να απειλήσει περισσότερο. Δεν είχε την καλή τελική προσπάθεια και τις καλές σέντρες και από τα πλάγια, ακόμα και από τον Τσούμπερ. Όσες φορές βρέθηκε. Καλύτερο ο Γκαρσία, ανάμεσα στους δύο ακραίους. Ο Γκαρσία ήταν καλύτερο σήμερα, ναι. Ωραία. Ηλία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα προχωρήσουμε στο ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν οι δύο προπονητές αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Depois nos sempre muito desconfortáveis no jogo. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι το σημερινό, αρκετά περίπλοκο. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κερδίσαμε, είναι η νίκη που θέλαμε, όμως δεν καταφέραμε να κάνουμε το παιχνίδι που θέλαμε. Παίξαμε απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή στις μεταβιβάσεις και γενικότερα μας άσκησε πίεση έτσι ώστε να μας επιτρέψει να κάνουμε το παιχνίδι. Μας έλειπε αρκετά η ενέργεια από το παιχνίδι, μας έλειπε αρκετά η αποτελεσματικότητα στις φάσεις που δημιουργήσαμε. Κάναμε φάσεις, θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει νωρίτερα. Ωστόσο, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ μας πίεσε πάρα πολύ. Ήταν συνεχώς επικίνδυνη, επιτρέψαμε συνεχώς στην ΑΕΚ να μας απειλεί. Έτσι το παιχνίδι έγινε αρκετά. Αντί να το τελειώσουμε νωρίτερα, έγινε αρκετά επικίνδυνο. Υποφέραμε αρκετά στο δεύτερο κυρίως ημίχρονο, γιατί τα κατεβάσματα της ΑΕΚ γενικότερα την κάνανε συνεχώς επικίνδυνη και συνεχώς μας έφερνε σε ευάλωτη, σε επικίνδυνη κατάσταση. Eu e o Schubert tiveram de facto uma noite em que nos deram muito trabalho esta noite.
Γενικότερα, ναι, μας δίνει καλή αυτοπεποίθηση, μας βοηθάει στην αυτοπεποίθηση, μας κάνει να έχουμε πίστη στον εαυτό μας. Ένα καλό αποτέλεσμα είναι αυτό που χρειαζόμασταν μετά από τα παιχνίδια που έχουμε παίξει. Και γενικότερα, θέλαμε την νίκη σήμερα. Όμως ήταν δύσκολο, δυσκολευτήκαμε πολύ γιατί η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με ποιότητα, ιδιαίτερα όπως είπαμε στις μεταβιβάσεις, αλλά έχει και παίκτες όπως ο Καρίμ, ο Λιβάη, είναι παίκτες οι οποίοι μονίμως μας δυσκολέψανε και το παιχνίδι σήμερα για μας ήταν δύσκολο να το φέρουμε εις πέρας. Φυσικά είναι καλό που κερδίσαμε, είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Όμως δυσκολευτήκαμε πολύ. Ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα μετά από άσχημα αποτελέσματα, μετά ένα πικρό αποκλεισμό στο Κύπελλο με στόχο την νίκη, να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας. Μετά από το παιχνίδι αυτό που οι παίκτες έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Στη δουλειά μας κρινόμαστε από αποτελέσματα. Και όχι πώς ήρθαν αυτά. Η ΑΕΚ ήταν, είναι και θα είναι πάντα μεγάλη ομάδα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν παίρνει αυτό που τους αξίζει. Πέρα αξιοποιήσαμε τις δικές φάσεις τις δικές μας σήμερα. Ο Ολυμπιακός τις αξιοποίησε. Είχαμε πολλές προποθέσεις αντιπιθέσεις που δεν αξιοποίησαμε. Αλλά στα δική γράφη φέραμε δεν είναι του Ολυμπιακού και αυτό. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε έναν σκληρό αντίπαλο, αυτό που πετύχαμε. Είμαι πανευτυχής για τον γκολ, αλλά σημασία έχει η συνολική προσπάθεια. Κοιτάζουμε μπροστά, τίποτα δεν έχει κρυθεί. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι. Προφανώς εννοώντας το παιχνίδι κοντά στην Αταλάντα. Είδες ομάδες ΣΑΕΚ. Εδώ βλέπετε οι ΣΑΕΚ φωνάζουν για παράβαση για χέρι εντός περιοχής για πέναλτι. Εδώ για χέρι του Μανολά. Εδώ χέρι Μανολά δεν υπάρχει, χτυπάει στο πόδι του παίκτη του Ολυμπιακού. Σωστά διαιτής εδώ βλέπετε, διαιτής και ΒΑΡ συνέχισαν το παιχνίδι. Έχουμε συνηθίσει να λέμε για το ΒΑΡ έτσι. Λοιπόν, εδώ το γκολ που βάζει η ομάδα του Ολυμπιακού με το Μασούρα, ο βοηθός έγκαιρα σηκώνει τη σημαία του, υποδεικνύει τον παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι σε θέση offside. Και σωστά ακυρώνεται τον γκολ. Εδώ έχουμε πάλι μία επίθεση της ομάδας του Ολυμπιακού. Ένα πέσιμο παίκτη του Ολυμπιακού στην περιοχή της ΑΕΚ. Εδώ ο Παπασταθόπουλος είναι εκεί που πέφτει. Παράβαση δεν υπάρχει. Σωστά συνεχίζει ο παίκτης. Κοιτάξτε ένα ωραίο περιστατικό. Το Παπασταθόπουλο με το διαιτή. Πάρα αυτά πρέπει να βλέπουμε στο γήπεδο. Αλλά αν αυτά γινόταν από Έλληνα, διαιτή θα είχαμε αντίθετα αποτελέσματα. Εδώ οι του Ολυμπιακού ζητάνε παράβαση για χέρι. Βλέπουμε όμως ότι η μπάλα πηγαίνει στον ώμο του παίκτη της ΑΕΚ του Μίτογλου. Οπότε παράβαση δεν υπάρχει. Σωστά συνεχίζεται το παιχνίδι. Και εδώ είναι το γκολ που βάζει η ομάδα του Ολυμπιακού. Ζητάνε παράβαση της ΑΕΚ για χέρι του Μανολά. Εδώ όμως κοιτάξτε, πριν το Μανολά, είναι ένας παίκτης ΣΑΕΚ που σε αυτού το χέρι χτυπάει μπάλα.